Ωραία. Οι σημερινοί τράπεζες, στις οποίες συμμετέχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι και φίλοι, έχει να κάνει με τις νεότερες προκλήσεις όσον αφορά την σεξουαλικότητα, όσον αφορά την ταυτότητα του φίλου. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εργαστεί αρκετά σε κλινικό επίπεδο για τα ζητήματα της ταυτότητας του φίλου και θα βάλω ένα πρώτο πλαίσιο γύρω από το ζήτημα του πώς βλέπουμε την υπόθεση φίλο πια σήμερα. Θα ακολουθήσουν εξαιρετικές ομιλίες εξαιρετικών συναδέλφων και φίλων γύρω από αυτό το ζήτημα. Θα δείτε από τον τίτλο ότι χρησιμοποιώ τον όρο μανιχαϊσμός. Ο μανιχαϊσμός είναι η διπολικότητα, δηλαδή η τάση που έχουμε αρκετά συχνά να βλέπουμε τα πράγματα σαν άσπρο-μαύρο, σαν on-off. Μια διπολικότητα η οποία δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τον τρόπο με τον οποίο διεθνώς και επιστημονικά αλλά και κοινωνικά αντιμετωπίζεται πια το ζήτημα φύλο. Δεν έχω διαλέξει τυχαία τη λέξη, γιατί ο μανιχαϊσμός, πέρα από έναν όρο ο οποίος καλύπτει το ζήτημα της διπολικότητας, είναι και ένας όρος ο οποίος στην πραγματικότητα αντανακλά ένα θρησκευτικό δόγμα. Ο μανιχαϊσμός είναι ένα θρησκευτικό δόγμα και αυτό έχει τη σημασία του. Gender spectrum εναντίον gender binary. Δηλαδή, το δίπολο των φύλων και το φάσμα των φύλων. Όλοι γνωρίζουμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, το ζήτημα του φύλου αντιμετωπίζεται με μια διπολική οπτική. Ένα βιολογικό δίπολο, το δίπολο άρεν φύλη, το δίπολο χιχί, χιψί, το δίπολο πέος, δύο, σε επίπεδο φαινοτύπου, εικόνας, είναι αυτό το οποίο καθορίζει ή τουλάχιστον καθόριζε για μεγάλο χρονικό διάστημα την ταυτότητα φύλου ενός ανθρώπου. Όταν μιλάμε για διεισμό, διοικότητα, για gender binary, για φυλετικό διμορφισμό, εννοούμε ακριβώς αυτό. Δηλαδή την άποψη, την κυριαρχούσα άποψη, ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα, ο άντρας και η γυναίκα, τα οποία είναι στην πραγματικότητα ταυτότητες που αντιστοιχούν σε δύο φαινοτύπους, τον φαινότυπο άρενος και τον φαινότυπο φύλεος, και μάλιστα σε επίπεδο κοινωνικής οπτικής υπάρχει αυτό το οποίο πιθανότητα να έχετε ακούσει, έτσι πολύ απλοϊκά να λέγεται, ότι όποιος γεννιέται με πέος είναι άντρας, όποια γεννιέται με δύο είναι γυναίκα. Αυτή η αίσθηση, αυτή η οπτική, αυτή η άποψη ότι τα φύλλα είναι μόνο δύο στην πραγματικότητα πηγάζει από μια ουσιοκρατική αντίληψη σε σχέση με το φύλλο. Η ουσιοκρατία, η αποθέωση της ουσίας, μια κεντρικής ουσίας για τα πράγματα, στο επίπεδο του φύλλου, αντανακλά στην πραγματικότητα, περιγράφει έτσι, μια οπτική πάνω στο φύλλο, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν κάποια έμφυτα, βιολογικά, ψυχολογικά χαρακτηριστικά, καθολικά, τα οποία αποτελούν τη ρίζα της ταυτότητας και κατά συνέπεια τη ρίζα των διαφορών ανάμεσα στην εικόνα αλλά και τη συμπεριφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και μάλιστα αρκετά συχνά αυτή η διπολική οπτική, αυτή η ουσιοκρατική οπτική υποστηρίζεται ή περιβάλλεται από έναν μανδύα φυσιολογικότητας. Μια φυσιολογικότητα η οποία πάρα πολύ συχνά αποκτά και μια θεολογική έννοια. Αυτό βασίζεται σε κάποιες παραδοχές οι οποίες σχετίζονται με αυτήν την διπολική οπτική. Μια πρώτη παραδοχή, μια πρώτη παράμετρος η οποία καθορίζει αυτή τη διπολική οπτική είναι το ζήτημα των φαινοτύπων. Φαινότυπος είναι αυτό το οποίο βλέπουμε. Η ανδρική εικόνα ή η γυναικεία εικόνα, η σύσανδρική εικόνα ή η σύσγυναικεία εικόνα, και μάλιστα σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο για τη ζωή ενός ανθρώπου. Θα δείτε εδώ ότι αναφερόμαστε στον καθορισμό του φύλου κατά τη γέννηση, τη δήλωση του μαιευτήρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
σαν παράμετρος έχει αντικαταστήσει πια και στα ταξινομικά συστήματα και στην επιστημονική γλώσσα το ανατομικό ή βιολογικό φύλο. Δηλαδή θεωρούμε ότι ο φυλετικός δημορφισμός ξεκινάει ήδη κατά τη γέννηση, όταν ο μυευτήρας, η μαία ή οτιδήποτε, αφού παρατηρήσει το νεογνό, τα γενετικά όργανα του νεογνού, αποφασίζει να ανακοινώσει ένα φύλο. Ανάγεται δηλαδή μία εικόνα σε ταυτότητα. Ένας φαινότυπος σε ταυτότητα. Και μάλιστα αυτή η αναγωγή συνήθως ταυτίζεται και με το φυσιολογικό. Ότι αυτή είναι η φυσιολογικότητα. Η αναγνώριση ενός φαινοτύπου και η αναγωγή αυτού του φαινοτύπου σε ταυτότητα. Ένα δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό, μια δεύτερη πάρα πολύ σημαντική παράμετρος νομίζω, για να, η οποία ενισχύει το ζήτημα της ουσιοκρατίας, δηλαδή του binary, της διοικότητας, ενισχύει τη διοικότητα, είναι η σύνδεση της σεξουαλικής δραστηριότητας με την αναπαραγωγική διαδικασία. Η αναπαραγωγή απαιτεί γενετικά κύτταρα από τα δύο φύλλα, ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί. Αυτό όμως είναι μια αυθαίρετη σύνδεση. Και είναι μια αυθαίρετη σύνδεση γιατί αναπαραγωγή και σεξουαλικότητα είναι δύο πράγματα που εξυπηρετούν τελείως διαφορετικό στόχο. Η αναπαραγωγή, η οποία σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, με το αναφέρετο δικαίωμα ενός ανθρώπου στην αναπαραγωγή και στην ανατροφή των παιδιών και στη διαιώνιση του ανθρώπινου είδους, που επίσης είναι μια ανάγκη ανθρώπινη, μια ανάγκη των κοινωνιών να μπορούν να συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα στον χρόνο. Η σεξουαλικότητα δεν σχετίζεται μόνο με την αναπαραγωγή. Η σεξουαλικότητα έχει να κάνει με το αίσθημα ευχαρίστησης, ικανοποίησης, ειδονής. Σχετίζεται με την ταυτότητα που διαμορφώνει ένας άνθρωπος επί τη βάση της σεξουαλικότητάς του. Έχει πολύ μεγάλη σύνδεση με το ζήτημα της αυτοεκτίμησης και οπωσδήποτε σχετίζεται με την επικοινωνία. Το σεξ είναι επικοινωνία. Είναι ένας τρόπος να συνδέεσαι, να επικοινωνείς με έναν άλλον άνθρωπο. Και μια τρίτη διάσταση η οποία ενισχύει ή εν πάση περιπτώσει στην οποία βασίζεται το δίπολο των φύλων είναι η κανονιστική επίδραση την οποία οι κοινωνίες θέλουν, έχουν πάνω στη σεξουαλική συμπεριφορά. Και μάλιστα θα δούμε ότι αυτή η κανονιστική επίδραση, η κανονιστική δράση των κοινωνιών μέσα στα χρόνια τροποποιείται. Έτσι λοιπόν έχουμε σε παλιότερες εποχές τη σύνδεση της σεξουαλικότητας με τη σεξουαλική συμπεριφορά με την αμαρτία. Στη συνέχεια, να σας θυμίσω εδώ, ας πούμε, ότι απαγορευόταν υπάρχουν σεξουαλικές σχέσεις πριν από το γάμο, ότι η παρθενία έως το γάμο θεωρούταν το ζητούμενο και ότι η σεξουαλική δραστηριότητα εντασσόταν μόνο μέσα σε ένα γαμήλιο πλαίσιο και κυρίως όσον αφορά το ζήτημα της αναπαραγωγής. Στη συνέχεια, πέρασε σε μια φάση ιατρικοποίησης, όπου κάποιες σεξουαλικές συμπεριφορές θεωρηθήκαν νοσηρές, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν θεραπείες εντός εισαγωγικών. Μια τρίτη φάση είναι η αποιατρικοποίηση κάποιων σεξουαλικών συμπεριφορών, η φυσιολογικοποίησή τους εντός εισαγωγικών. Να θυμηθούμε την αποψυχιατρικοποίηση της ομοφιλοφιλίας από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία του 1973. Και τέλος, φτάσαμε σε μια οπτική πάνω στη σεξουαλικότητα, η οποία έχει να κάνει με μια ιαματική δράση σεξουαλικότητας. Θα έχετε ακούσει πάρα πολλές αναφορές, όχι μόνο επιστημονικές, αλλά και περισσότερο lifestyle αναφορές, πάνω στο πόσο καλό κάνει στην υγεία μια σεξουαλική ζωή, μια σεξουαλική δραστηριότητα, η οποία είναι συνεχής, και μάλιστα μια σεξουαλική δραστηριότητα, η οποία είναι και οργασμικού τύπου. Αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα? Το gender binary, το οποίο μας ταλαιπώρησε όλα αυτά τα χρόνια σαν οπτική, έχει πρώτα απ' όλα σαν αποτέλεσμα ο καθορισμός, ο δετερμινισμός μας να είναι απολύτως βιολογικός ή σωματικός. Κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο βιολογία, δεν είναι μόνο σώμα, είναι πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό. Και αυτή η ουσιοκρατική οπτική έχει σαν αποτέλεσμα, αυτή η κεντρική ουσία η οποία υπάρχει στο διηνεκές, έχει σαν αποτέλεσμα, έτσι, έχει σαν αποτέλεσμα αυτή η οπτική, να αρνούνται οι άνθρωποι οι οποίοι την υιοθετούν οποιαδήποτε κοινωνική αλλαγή, οποιαδήποτε κοινωνική εξέλιξη. Αφού τα πράγματα είναι καθορισμένα και υπάρχει μια αιώνια, ίσως και θεϊκά καθοριζόμενη ουσία στα πράγματα, τότε δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική αλλαγή.
Πέρα από αυτή την οπτική λοιπόν, και πάνω από αυτή την οπτική, έχει έρθει ο όρος gender, ο οποίος χρησιμοποιείται πια διεθνώς για τον καθορισμό για το φύλο, και ο οποίος βάζει τις πολλαπλές διαστάσεις της υπόθεσης φύλο στο τραπέζι. Από εκεί λοιπόν που ο διεισμός υιοθετούσε αποκλειστικά και μόνο τα σωματικά χαρακτηριστικά για το ζήτημα της ταυτότητας, και μάλιστα για αυτήν ακριβώς την οπτική χρησιμοποιούνταν ο όρος σεξ, που είναι το σύνολο των βιολογικών χαρακτηριστικών, κατά συνέπεια η ταυτότητα φύλου που αφορά αποκλειστικά και μόνο τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζεται σαν sexual identity. Ο όρος gender περιλαμβάνει μία σειρά από κοινωνικές και πολιτισμικές προβολές, οι οποίες ενεργοποιούνται στη βάση των βιολογικών χαρακτηριστικών. Πολύ απλά αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι το gender είναι το κοινωνικό φύλο. Δηλαδή είναι ο όρος εκείνος ο οποίος βάζει στο τραπέζι όλες τις διαστάσεις αυτού του πολυδιάστατου που λέγεται φύλο. Αφορά δηλαδή όχι μόνο στο σώμα, όχι μόνο στα βιολογικά χαρακτηριστικά, αλλά αφορά και σε ταυτοτικά, ψυχολογικά χαρακτηριστικά, αλλά αφορά και σε δυνατότητες έκφρασης φύλου, οι οποίες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό είναι και κοινωνικά καθοριζόμενες. Δεν θα αναφερθώ πολύ διεξοδικά για το πώς φτάσαμε εδώ. Υπάρχει μια εξαιρετική παρουσίαση μετά από μένα, από τον εξαιρετικό συνάδελφο και φίλο τον Σταύρο τον Μπουφίδη, σε σχέση με το πώς εξελιχθήκαμε από τα δύο φύλλα, στα φύλλα στο φύλλο ή στην ιωστή. Θα αναφέρω όμως κάποια milestones μέσα σε αυτή την εξέλιξη, τα οποία θεωρώ σημαντικά. Ένα πολύ σημαντικό είναι η χρήση του όρου gender για πρώτη φορά στη 1945 από τον ψυχολόγο Τζέντλι Μάντισον. Οι μελέτες του Κίνσι για τη σεξουαλικότητα, όπου ήταν μια πρώτη προσπάθεια να σπάσει αυτό το δίπολο και επιτυχημένη προσπάθεια να σπάσει το δίπολο όσον αφορά το σεξουαλικό προσανατολισμό, είναι η πρώτη φασματικού τύπου οπτική η οποία ετέθη στο επιστημονικό τραπέζι όσον αφορά τη σεξουαλικότητα. Οπωσδήποτε το εμβληματικό δεύτερο φύλλο, τη Σιμόν Ντε Μποβουάρ, από 1949, και η ρίση της που έχει μείνει στην ιστορία ότι η γυναίκα γίνεσαι, αστειευόμενος μάλιστα σε κάποιες από τις παρουσιάσεις μου στο παρελθόν, έχω πει ότι θα μπορούσα να πάω σε ένα μάθημα, σε μια παρουσίαση, να πω μόνο αυτό και να έχω κάνει το καθήκον. Ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζεται το φύλο κοινωνικά βρίσκεται μέσα σε αυτή τη μικρή φράση. Ο Τζον Μόνι από το 1955, όπου πήρε τον όρο του Μάντισον και του έδωσε υπόσταση με το gender role, η χρήση του αντισυλληπτικού χαπιού, που αποσύνδεσε εντελώς το ζήτημα της σεξουαλικότητας από την αναπαραγωγική δραστηριότητα, και φυσικά οι διεκδικήσεις, όχι μόνο φεμινιστικές, αλλά και γενικότερες, της δεκαετίας του 60, ο Μάης του 68, που ξανάβαλε στο τραπέζι το ζήτημα της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης του ανθρώπου, του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση, αλλά και το Stonewall, η εξέγερση του Stonewall το 1969 στη Νέα Υόρκη, η οποία ήταν μια εμβληματική, κορυφαία, εναρκτήρια στιγμή της ΛΟΑΤΚΙ διεκδίκησης. Προφανώς υπάρχουν πολύ περισσότερα από αυτά. Αλλά όπως βλέπετε, το ζήτημα του gender μπαίνει ταυτόχρονα από δύο και τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι η σεξολογία, είναι κυρίως πρωτίστως το φεμινιστικό κίνημα. Το βιβλίο της Σιμόν Ντε Μποβουάρ σήκωσε πολλά κύματα φεμινιστικής διεκδίκησης μεταγενέστερα, και είναι και η ΛΟΑΤΚΙ διεκδίκηση. Από αυτές τις τρεις διαφορετικές σκοπιές λοιπόν, ξεκινώντας, άνθρωποι βρέθηκαν να συναντιούνται πάνω στην οπτική gender. Θα πούμε λίγα πράγματα σχετικά με το gender και το πώς χτίζεται το ζήτημα του gender, πράγματα τα οποία αποδεικνύουν ότι ακόμα και η πιο αναλαστική διάσταση της ταυτότητας, η σωματική, η βιολογική διάσταση, δεν είναι μανιχαϊστικού τύπου. Τα σωματικά χαρακτηριστικά, τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν το φύλο, είναι τα χρωμοσώματα, οι γονάδες που παράγουν τις ορμόνες, οι όρχες και οι οθήκες δηλαδή, η ορμονική ρύθμιση της ενδομήτριας ζωής, στην πραγματικότητα η παραγωγή ορμονών από το ίδιο το έμβριο κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ζωής, τα οποία διαμορφώνουν εγκέφαλο φύλου, ασυνικό εγκέφαλο, θηλυκό εγκέφαλο, ακενδιάμεσους εγκεφάλους. Υπάρχουν εγκεφαλικές δομές, σήμερα γνωρίζουμε, που είναι διαφοροποιημένες ανάλογα με το φύλο.
διαφορετικές εγκεφαλικές δομές ανεπτυγμένες στους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες, συνήθως πυρήνες μεσεγκεφάλου, αλλά και ενδιάμεσες εικόνες. Να αναφέρω εδώ, ας πούμε, τη μεσοκελιακή περιοχή του υποθαλάμου, που είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη στα θύλαια άτομα, τη μέση προοπτική περιοχή του υποθαλάμου, στα άρενα άτομα, το δίμορφο πυρήνα του φύλου, πολύ μεγαλύτερο στα άρενα άτομα. Αλλά και οι αλλαγές αυτές, οι εικόνες αυτές, υπάρχουν και πολλές ενδιάμεσες εικόνες, οι οποίες αντιστοιχούν σε ομοφυλόφιλα ή ενδιαφιλικά άτομα. Τι σημαίνουν αυτές οι δομές οι εγκεφαλικές, δεν το γνωρίζουμε σε επίπεδο συμπεριφοράς. Είναι όμως μια πραγματικότητα την οποία μπορούμε να αναφέρουμε. Άρα λοιπόν η βιολογία δεν είναι μανιχαϊστική. Υπάρχει ένα φάσμα μεγεθών εγκεφαλικών δομών που αντιστοιχούν σε αντίστοιχες ταυτότητες και σεξουαλικές κατευθύνσεις. Και φυσικά το ζήτημα των γενετικών οργάνων. Το σώμα όμως δεν είναι μόνο χαρακτηριστικά, δεν είναι μόνο βιολογία. Τα σωματικά χαρακτηριστικά τα οποία διαμορφώνεται δημιουργούν μια υποκείμενη αίσθηση αυτών των σωματικών χαρακτηριστικών. Ένας άνθρωπος έχει μια αίσθηση των σωματικών του χαρακτηριστικών. Μια εικόνα του σώματός του. Υπάρχει ένας τρόπος διαντίδρασης μεταξύ των ανθρώπων επί τη βάση των σωματικών χαρακτηριστικών. Άρα λοιπόν τα σωματικά χαρακτηριστικά δημιουργούν ανθρώπινες σχέσεις. Και φυσικά, επί τη βάση κάποιων κοινωνικών και πολιτισμικών κανόνων, υπάρχει και ένα gendering των σωματικών χαρακτηριστικών. Μια φιλετικοποίηση. Μάλλον αδόκιμος όρος, αλλά δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσα, ας πούμε, να το τοποθετήσω σε επίπεδο σωματικών χαρακτηριστικών. Τα σωματικά χαρακτηριστικά αποκτούν στοιχεία φύλου, χαρακτήρες φύλου, ποιότητες φύλου. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, το gendering of the body, δηλαδή το γεγονός ότι κάποια σωματικά χαρακτηριστικά αποκτούν ποιοτικά στοιχεία, έχουν μια ποιοτική διάσταση, έτσι, η οποία με τη σειρά της καθορίζει κάποιους βαθμούς αρνοπότητας ή θηλυκότητας. Περισσότερο άντρας, λιγότερο άντρας. Μπράτσα, δεν ξέρω. Μεγάλο στήθος στα θηλαία άτομα, στις γυναίκες. Είναι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία σε κάνουν περισσότερο ή λιγότερο άντρα, περισσότερο ή λιγότερο στη γυναίκα. Και αυτά τα χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται όχι μόνο για την αυτοαξιολόγηση, αλλά και την αυτοαξιολόγηση από τους άλλους. Οπότε δημιουργούν ένα ψυχολογικό αντίκτυπο. Κάνουν ένα ψυχολογικό αντίκτυπο. Άλλοτε άλλο. Και φυσικά το ζήτημα intersex. Αυτό το οποίο παλιότερα, μάλλον αδόκιμα, δεν ξέρω, χρησιμοποιούσαμε τον όρο ερμαφροδιτισμό, όπου ήδη σε βιολογικό επίπεδο σπάει με τον τρόπο του, έτσι, το δίπολο των φύλων. Άρα λοιπόν ούτε σε βιολογικό επίπεδο ισχύει το binary. Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλομορφία, βιολογική, σωματική, εγκεφαλική, όσον αφορά το ζήτημα των φύλων. Μια δεύτερη διάσταση του ζητήματος gender, του ζητήματος ταυτότητας του φύλου, είναι η ίδια η ταυτότητα, σαν ψυχολογική επεξεργασία, σαν ταύτιση. Η ταυτότητα είναι η βαθιά εσωτερική αίσθηση που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Όσον αφορά την ταυτότητα του φύλου, η βαθιά εσωτερική αίσθηση που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος όσον αφορά την ταυτότητα άντρας, την ταυτότητα γυναίκα ή οποιαδήποτε άλλη ταυτότητα φύλου. Και μάλιστα, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία των Παιδιάτρων, αυτή η ταυτότητα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, σε μια πολύ μεγάλη πλειονότητα, έχει ήδη σταθεροποιηθεί περίπου στην ηλικία των 4 ετών. Σε σχέση λοιπόν με αυτή την ταυτότητα υπάρχουν αυτό το οποίο γνωρίζουμε από παλιά, ας πούμε δύο μεγάλες κατηγορίες, είναι η cis ταυτότητα και η trans ταυτότητα. Και ο καθορισμός της ταυτότητας και της trans ταυτότητας έχουν να κάνουν με το βαθμό συμφωνίας με αυτό το οποίο είπαμε στην αρχή. Όχι με το βαθμό συμφωνίας με τη βιολογία, αλλά με το βαθμό συμφωνίας της ταυτότητας ενός ανθρώπου με αυτό που ανακοίνωσε ο μευτήρας, με το φύλο το οποίο καθορίστηκε κατά τη γέννηση και το οποίο δεν είναι το βιολογικό φύλο του ανθρώπου. Είναι η αυθαίρετη αναγωγή μιας εικόνας από το μευτήρα, από το ληξιαρχείο, σε ταυτότητα. Άνθρωποι, πάρα πολλοί, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, βρίσκεται σε συμφωνία με αυτό. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλος αριθμός ανθρώπων όπου
Η αίσθηση ταυτότητας, η αίσθηση εαυτού, δεν ταυτίζεται με αυτή την αυθαίρετη αναγωγή του φαινοτύπου σε ταυτότητα. Αισθάνομαι ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έχει καταγραφεί στα ληξιαρχεία, διαφορετικό από αυτό το οποίο ανακοινώθηκε στους γονείς, διαφορετικό από αυτό το οποίο η κοινωνία περιμένει επί τη βάση μιας συγκεκριμένης βιολογίας, μιας συγκεκριμένης εικόνας φύλου. Η τρανς ταυτότητα είναι μια... είναι ίσως ο όρος τρανς, ίσως ο πιο συντεριληπτικός όρος, ο οποίος περιλαμβάνει μία σειρά από ταυτότητες, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση από τη σύς κατάσταση. Και μια ταυτότητες, τις οποίες είναι, περιγράφονται, έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι ταυτότητες αυτές είχαν χαρακτηριστεί, μάλλον αδόκιμα νομίζω, έτσι, σαν τρίτο φύλο, ήδη από τον Χέρντ, από το 1994, αδόκιμα υπό την έννοια ότι ο όρος τρίτο φύλο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έχει χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά για μια σειρά από καταστάσεις, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την ταυτότητα. Υπάρχει βέβαια και ο όρος gender X που έβαλε ο Ζάκερ, και ο οποίος πιθανόν έτσι, να είναι ή περισσότερο συμπεριληπτικός ή περισσότερο σαφής σε σχέση με αυτό το οποίο περιγράφει. Και βλέπετε μία σειρά από ταυτότητες εδώ. Είναι λίγες, υπάρχουν πολύ περισσότερες από αυτές. Ενδεικτικά τις αναφέρω. Και οι οποίες ταυτότητες διαμορφώνονται επί τη βάση αφενός με της απόστασης από τη σύς κατάσταση, της απόστασης από την ανακοίνωση του με ευτήρα, η gender non-conforming είναι η μη συμβατική έκφραση φύλου. Gender queer είναι η άρνηση να ενταχθεί στις στερεοτυπικές εικόνες φύλου. Υπάρχουν στερεοτυπικές εικόνες φύλου. Στις ταυτότητες αυτές μπορεί να υπάρχει ένα blend από στοιχεία τα οποία έχουμε συνηθίσει να χαρακτηρίζουμε ως αρενοπά στοιχεία ή ως θηλυκά στοιχεία. Ένα blend το οποίο να ικανοποιεί σε ταυτοτικό επίπεδο τον άνθρωπο το οποίο φέρνει συγκεκριμένη ταυτότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται να ταυτοποιηθούν με στοιχεία φύλου. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι agender, για παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζουν η ταυτότητά τους παρουσιάζει κάποια στοιχεία ρευστότητας σε σχέση με το φύλο. Ή και άνθρωποι οι οποίοι υιοθετούν διαφορετικές ταυτότητες φύλου σε διαφορετικές φάσεις της ζωής, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Για να αναφέρω μόνο μερικές. Και η τρίτη διάσταση του gender είναι η διάσταση της έκφρασης, δηλαδή της προς τα έξω επικοινωνίας, της προς τα έξω έκφρασης, έτσι, της υποκείμενης αίσθησης που έχει κάποιος ως προς το φύλο, ως άντρας, ως γυναίκα, ως κάτι άλλο. Και αυτή η προς τα έξω έκφραση έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Γνωσιακές επεξεργασίες, αντρικές, γυναικείες, συναισθηματικές επιλογές, σεξουαλικές επιλογές, επιλογές καριέρας, τρόποι έκφρασης, φυσική εμφάνιση, επιλογές ενδυμασίας. Είναι μια σειρά από παράμετροι οι οποίοι δημιουργούν μια πάρα πολύ μεγάλη ποικιλομορφία ως προς την έκφραση του φύλου. Οπότε βλέπουμε ότι σε βιολογικό επίπεδο υπάρχει ποικιλομορφία φύλου. Σε ψυχολογικό, ταυτοτικό επίπεδο υπάρχει ποικιλομορφία ταυτοτήτων. Και σε επίπεδο έκφρασης φύλου υπάρχει μια τεράστια ποικιλομορφία. Με αυτές τις παραμέτρους να δέχονται ισχυρές κοινωνικές επιδράσεις. Να βρίσκονται δηλαδή σε μια συνεχή επικοινωνία, σε ένα συνεχή διάλογο, έτσι, με κοινωνικές επιταγές και κοινωνικά στερεότυπα. Και το βλέπουμε χαρακτηριστικά εδώ, όπου αναγνωρίζουμε, όλοι μας βλέπουμε, φυλετικές νόρμες, κανόνες φύλου, απαράβατους σε κάποιες κοινωνίες, και οι οποίοι κανόνες φύλου τίθενται με μια σαφήνεια και με μια πολύ συχνά επιθετικότητα, με μια εξουσιαστική διάθεση, τόσο από την οικογένεια, όσο και από την ευρύτερη κοινότητα. Σχολικό περιβάλλον, κοινωνική κουλτούρα, κοινωνικό περιβάλλον, μίντια, θρησκεία, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώνουν κάποια κουτάκια μέσα στο οποίο ένας άνθρωπος καλείται να πολύ συχνά προκρούστια να χωρέσει
σε σχέση με το ζήτημα της ταυτότητάς του. Σε τέτοιο σημείο που να είναι όλα φύλο. Τα παιχνίδια έχουν φύλο, τα χρώματα έχουν φύλο, τα ρούχα έχουν φύλο, οι δραστηριότητες έχουν φύλο, οι συμπεριφορές έχουν φύλο, οι χώροι έχουν φύλο, αντρικές και γυναικείες τουαλέτες. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται το κοινωνικό φύλο. Άλλοτε ασφυκτικό, άλλοτε περισσότερο χαλαρό. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται το κοινωνικό φύλο, όπως είδατε, δεν μπορεί να είναι μανιχαϊκού τύπου. Δεν μπορεί να είναι διπολικό. Σε όλα τα επίπεδα καθορισμού του gender υπάρχει ποικιλομορφία. Βιολογικά, ψυχολογικά, εκφραστικά και κοινωνικά. Άρα πώς μπορεί το δίπολο να υπάρχει μέσα σε αυτό τον κόσμο της ποικιλίας, τον κόσμο της πολυμορφίας. Αν όχι, αυθαίρετα. Αυτή η οπτική μας γύρω από το φύλο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει να επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο και επιστημονικά διαχειριζόμαστε τα ζητήματα της ταυτότητας. Και έχει αρχίσει να αφήνει το αποτύπωμά του πρώτα απ' όλα στα ταξινομικά συστήματα. Αν δούμε τον DSM-5 του 2013, πρώτα απ' όλα, ο όρος βιολογικό ή ανατομικό φύλο έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει. Και έχει υποκατασταθεί από τον όρο, για τον οποίο μιλήσαμε λίγο πιο πριν, του φύλου του καθοριζόμενου κατά τη γέννηση. Θεωρεί λοιπόν το DSM ότι το φύλο ενός ανθρώπου δεν του καθορίζει η βιολογία του, αλλά η αναγωγή της βιολογίας σε ταυτότητα. Εμπολής αυθαίρετη. Και εμπολής αυθαίρετη, θα σας θυμίσω εδώ ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ίσως οι συναδελφοί μου, οι ψυχίατροι, είναι περισσότερο, ήδη το γνωρίζουν, το σύνδρομο της αντίστασης τεστοστερόνη. Το οποίο είναι ένα σύνδρομο όπου το άτομο είναι άρεν, είναι χυψή, παράγει τεστοστερόνη, δεν υπάρχουν όμως υποδοχής για τεστοστερόνη, άρα ο φαινότυπος είναι φύλαιος. Ένα παιδί με σύνδρομο αντίστασης τεστοστερόνη, το οποίο θα γεννηθεί, αν δεν έχει γίνει διάγνωση πριν από τη γέννηση, έτσι, θα δώσει την εικόνα φύλαιος ατόμου στο μυευτήρα. Και ο μυευτήρας θα πει, να σας ζήσει κορίτσι. Δεν είναι. Το γεγονός ότι βλέπουμε ένα φαινότυπο που παραπέμπει μάλλον σε φύλη, δεν σημαίνει ότι το άτομο είναι φύλη. Άρα λοιπόν, το φύλο το οποίο μας αποδίδεται δεν είναι αυτό το οποίο μας αντιστοιχεί, είναι αυτό το οποίο θεωρεί ότι ο μευτήρας, ότι έχουμε με βάση αυτό το οποίο βλέπει. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό αποτύπωμα της gender οπτικής στο DSM, έτσι, είναι στα κριτήρια. Όπου με σαφήνεια καθορίζεται, έτσι, σε κάποια από αυτά, ότι ένας άνθρωπος μπορεί να εμφανίσει δυσφορία φύλου επειδή έχει μια έντονη επιθυμία να ανήκει στο άλλο φύλο ή σε κάποιο εναλλακτικό διαφορετικό από αυτό το οποίο καθορίστηκε από τη γέννηση. Εδώ νομίζω ότι είναι κέρια η διατύπωση ως προς το, ως προς την απομάκρυνση από τη διπολική οπτική. Και υπάρχει στα κριτήρια έτσι όπως βλέπετε. Διατυπωμένο από την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία. Το ICD-11 δεν το έχουμε δει ακόμα, έχουμε μόνο πληροφορίες. Μίλησε γι' αυτό ο εξαιρετικός συνάδελφος και πολύ καλός φίλος, ο Γιώργος Πάγκαλος χτες. Οι όροι τους οποίους τα χρησιμοποιεί είναι η ασυμβατότητα φύλου, το gender incongruence και φυσικά, ένα πολύ μεγάλο βήμα, απαραίτητο βήμα, ορθό επιστημονικά βήμα, στην κατεύθυνση της αποψυχιατρικοποίησης, της διαφιλικότητας, ότι μετακινείται σε ένα section το οποίο λέγεται mental and behavioral, από ένα section που λέγεται mental and behavioral disorders, σε ένα section το οποίο λέγεται conditions related to sexual health, καταστάσεις. Δεν είναι πια διαταραχή, είναι μια κατάσταση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Υποθέτω ότι στα κριτήρια θα αντανακλάται η ποικιλομορφία, η βεντάλια των ταυτοτήτων. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να πω με σιγουριά, γιατί ακόμα δεν είναι μέσα, τα κριτήρια δεν τα γνωρίζουν.
Και φυσικά η gender οπτική έχει αφήσει το αποτύπωμά του πάνω στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε, παρέχουμε υπηρεσίες υγείας σε ανθρώπους οι οποίοι είναι, δεν είναι εσείς, σε ανθρώπους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως κάτι άλλο σε σχέση με αυτό το οποίο έχει καταγραφεί στο ληξιαρχείο. Και εδώ βλέπουμε τις αποσπάσματα από τις κατευθυντήριες οδηγίες περίθαλψης του ΟΠΑΘ, ο οποίος είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, τα είπε εξαιρετικά πάλι ο φίλος και συνάδελφος Γιώργος Παγκαλωστές, ο οποίος είναι και μέλος του ΟΠΑΘ. Ένας παγκόσμιος οργανισμός, το οποίο στόχος είναι η υγεία των διφυλικών ανθρώπων. The World Professional Association for Transgender Health. Στον οποίο αναφέρεται με σαφήνεια κάποια πράγματα. Ως οδηγίες, ως κατευθυντήριες οδηγίες περίθαλψης, με global, με παγκόσμια εφαρμογή. Η μη συμβατική έκφραση φύλου, η οποία μπορεί να έχει να κάνει με την ταυτότητα, το ρόλο ή την έκφραση, είναι μια ταυτότητα φύλου η οποία αποφεύγει, δεν ταυτίζεται με τις νόρμες φύλου οι οποίες κυκλοφορούν. Είναι μια υπαρκτή κατάσταση. Το ότι το είναι ένα άτομο διαφυλικό να έχει μια μη συμβατική έκφραση κοινωνικού φύλου είναι διαφορετικότητα και όχι παθολογία. Και για του λόγου του αληθές, από τον Board of Directors του ΟΠΑΘ κρατάω και την αντίστοιχη διατύπωση. Για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση ή καμία ερώτηση επ' αυτού. The expression of gender characteristics, including identities, that are not stereotypically associated with one's assigned sex at birth, is a common and culturally diverse human phenomenon that should not be judged as inherently pathological or negative. Τελεία. Έχει να κάνει με πολιτισμικού τύπου διαφοροποίησης, έχει να κάνει με πολιτισμικού τύπου ποικιλομορφία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με παθολογίες και δεν έχει καμία σχέση με τη συνήθη κοινωνική οπτική περί ανθρώπων που δεν αντίκουν στο φυσιολογικό φάσμα. Στην ίδια στο ίδιο μοτίβο συνεχίζουν και οι κατευθυντήριες οδηγίες. Εννοώ δηλαδή ότι, σύμφωνα με τον ΟΠΑΘ, μια ταυτότητα θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε ένα πλαίσιο μη επικριτικής αποδοχής. Να διερευνά τη φύση της, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει τις ταυτότητες. Να διευκολύνει τη διαδικασία επιλογής ενός κατάλληλου φιλετικού ρόλου και φιλετικής έκφρασης που να ικανοποιεί τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Άρα όλες οι ταυτότητες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε αυτό το πλαίσιο, να γίνονται αποδεκτές μη επικριτικά σε επίπεδο παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας. Επίσης, ένας από τους, από τα καθήκοντα του παρόχου ψυχικής υγείας σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια μη συμβατική έκφραση ταυτότητα φύλου είναι εφόσον δεν γνωρίζουν κάποια πράγματα σε σχέση με αυτό, είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες και την ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει και τις ταυτότητες και τις εκφράσεις. Όχι απλώς δηλαδή το ζήτημα του φάσματος είναι αποδεκτό, αλλά είναι και προτινόμενο. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανησυχίες φύλου ή ερωτηματικά φύλου, είναι σωστό θεραπευτικά να τον ενημερώνουμε για την ποικιλομορφία η οποία χαρακτηρίζει τις ταυτότητες. Για την ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει τις εκφράσεις φύλου. Μπορεί να τον διευκολύνει αυτόν τον άνθρωπο που έχει ανησυχίες φύλου να βρει τον εαυτό του μέσα σε αυτό το φάσμα.
να βρει την ταυτότητα εκείνη η οποία αισθάνεται ότι τον εκφράζει περισσότερο, τον εμπεριέχει σαν προσωπικότητα, σε μεγαλύτερο βαθμό. Και φυσικά τη διευκόλυνση της διαδικασίας επιλογής, αυτό το οποίο λέμε, μέσα από διάφορες εναλλακτικές της κατάλληλης ταυτότητας, του κατάλληλου ρόλου, της κατάλληλης έκφρασης που τον κάνει ευτυχισμένο. Σε νομικό επίπεδο, στην Ελλάδα, ταυτότητες μη δίκαιες είναι και νομικά κατοχυρωμένες. Υπήρχε από Ειρηνοδικείο Ελληνικό, πριν από κάποια χρόνια, μια ιστορική απόφαση της αναγνώρισης της ταυτότητας ενός ανθρώπου ως non-binary. Διαβάζω την απόφαση, αποσπάσματα από την απόφαση, στο ίντερνετ το βρήκα. Από την εφηβεία αισθανόταν έλξη για άτομα και των δύο φίλων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι επιθυμούσε να βιώσει μια τέτοια σχέση ως αμφιφιλόφιλος άνδρας, αλλά ως άρεν και φίλοι ταυτόχρονα, δηλαδή ως ένα άτομο μη εντασσόμενο στη μία πλευρά του διπόλου των φίλων. Non-binary, ή μη ειδικό ως προς το φίλο άτομο. Τούτο αποτελεί απαραίτητο και μόνιμο πλέον χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του, με το οποίο αποκλειστικά το γνωρίζουν, το ονοματίζουν σε οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, διευκολύνει τις κοινωνικές σχέσεις, συμπορεύεται με την ψυχοσύνθεση και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει δεκτό, ως ουσιαστικό βάσιμο αίτημα της διόρθωσης της ιεραρχικής πράξης, γιατί αυτό είναι σε συμφωνία με το άρθρο 5, παράγραφος 1 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει το δικαίωμα του καθενός για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Νομίζω ότι τα λέει όλα. Τόσο σε επίπεδο επιστημονικό, όσο και σε επίπεδο νομικό. Το ζήτημα της πολλαπλότητας, της ποικιλομορφίας, του φάσματος των ταυτοτήτων είναι κατοχυρωμένο πια. Και είναι κατοχυρωμένο γιατί αυτό που είναι πρώτιστο μέλημα όλων μας και αναφέρει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου είναι η υγεία. Έτσι τουλάχιστον όπως περιγράφει τη σεξουαλική υγεία, εδώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το βλέπετε, είναι μια κατάσταση σωματικής και συναισθηματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευημερίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα. Απαιτεί μια θετική και σεβαστή προσέγγιση της σεξουαλικότητας και των σεξουαλικών σχέσεων, και για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί, είναι απαραίτητο τα σεξουαλικά δικαιώματα όλων των προσώπων να γίνονται σεβαστά, να πληρούνται και να προστατεύονται. Γιατί χωρίς σεξουαλικά δικαιώματα δεν μπορεί να υπάρξει σεξουαλική υγεία. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.